Στους 15 ανήλθαν οι νεκροί, μειώνοντας τον αριθμό των αγνοωμένων, δεδομένου ότι εντοπίστηκε η σωρός του 42χρονου που είχε παρασυρθεί μπροστά στα μάτια του 17χρονου γιού του από ιστιοπλό στο παρασυρτικό, αλλά και οι δύο αγνοούμενοι, μητέρα και γιος, από τη μεταμόρφωση Καρδίτσας. Από Καρδιωτική είναι την ίδια ώρα η πρώτη εικόνα από τα χωριά και τους οικισμούς, όπου υποχωρεί σταδιακά το νερό. Καθώς γέφυρες και υποδομές έχουν καταρρεύσει, το οδικό δίκτυο έχει υποχωρήσει, η σιδηροδρομική υποδομή έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και η βλάβη στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο μοιάζει ανήκεστος. Μόλον ότι τα καιρικά φαινόμενα έχουν υποχωρήσει, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ζητούμενο παραμένει ο Πηνιός ποταμός, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν υπερχυλήσεις του στις ανατολικές εκβολές του προς τις περιοχές πλησίων της λίμνης Κάρλα και βορειοανατολικά προς την Αμφιθέα. Στο νομό Λαρίσια, απεγκλωβισμοί οι οποίοι θα διαρκέσουν για όσο χρόνο χρειαστεί σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, εξακολουθούν στις πλημμυρισμένες περιοχές των εκατοικών κατοικιών στις συνοικίες της Γιάννουλης και της Νέας Μύρνης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα άλλωστε εντοπίζεται σε συνοικίες περιμετρικά της Λάρισας, όπως στις εργατικές κατοικίες. Σε επίπεδο πρόληψης, συνεργεία, εθελοντές και κάτοικοι της Λάρισας γεμίζουν σακιά, επιχειρώντας να δημιουργήσουν αναχώματα. Τη στιγμή που συνεργεία του Δήμου εργάζονται για τοποθέτηση μηχανημάτων άντλησης στο ύψος της ΔΕΙΑΛ. Στον αντίποδα, αποκρεμαστή έγινε επιπλέουσα η γέφυρα των Τεμπών, όπως φαίνεται από φωτογραφίες που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο Δήμος Τεμπών. Πάντως, η στάθμη του Πηνιού έχει υποχωρήσει μόλις κατά 60 εκατοστά από το τέλος θεομηνίας, φτάνοντας χθες το μεσημέρι στα 7,92 μέτρα. Δραματική είναι η κατάσταση στα χωριά του Πηλίου, πολλά από τα οποία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό και νερό. Δημοφιλείς παραλίες έδωσαν τη θέση τους σε ένα τοπίο απόκοσμο, όπου η θάλασσα έγινε καφέ από το χώμα, τη λάσπη και τις φερτές ύλες που κατέβασαν οι χήμαροι. Χωρίς πρόσβαση εξακολουθούν να βρίσκονται αρκετές περιοχές λόγω των τεράστιων ζημιών στο οδικό δίκτυο. Στο Βόλο, που βρίσκεται ακόμη κάτω από τις λάσπες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κατεστραμμένο δίκτυο υδροδότησης. Εν τω μεταξύ, η επόμενη μάχη που θα δοθεί είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς αλοχεύουν μολυσματικές ασθένειες από τα χιλιάδες νεκρά ζώα στο Θεσσαλικό κάμπο. Μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των καταστροφών στις περιουσίες και τις υποδομές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα. Από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα αρρωγή.gov, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύψει το ακέραιο της ζημιάς που υπέστησαν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι. Την Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Στρασβούργο με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, από την οποία θα ζητήσει αρρωγή από την Ευρώπη για τις καταστροφές που προκάλεσε η θεομηνία στη Θεσσαλία. Μετά από συνεννόηση του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερακάκη και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, τα μαθήματα στα σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα αρχίσουν με καθυστέρηση μίας εβδομάδας. Θα ξεκινήσουν δηλαδή στις 18 Σεπτεμβρίου. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα της πρώτης αρρωγής, arrogi.gov.gr, για τους πληγέντες από την κακοκαιρία Ντάνιελ και τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Το απόγευμα της Κυριακής, μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανακοινώσεις από τη Λάρισα για τους πληγέντες, όπου μεταξύ άλλων δεσμεύτηκε ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό όλων των πολιτών που επλήγησαν. Αναλυτικότερα, τα μέτρα για τους πλημμυροπαθείς που ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος είναι τα εξής. Τα ποσά της πρώτης ενίσχυσης φτάνουν τις 10.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή, 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις και 6.600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών που αφορούν την οικοσκευή. Το κόστος αποκατάστασης για επιχειρήσεις φτάνει το 80% για την ανακατασκευή και το 70% για κτηνοτροφικές και γεωργικές επιχειρήσεις. Για τους πολίτες που έχει πληγεί το σπίτι τους, ενεργοποιείται η επιδότηση ενοικίου και η επιδότηση συγκατοίκησης. Αν κριθεί ότι κάποιος δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι του, κριθεί κίτρινο ή κόκκινο, τότε μπορεί να λάβει από 300 έως 500 ευρώ για να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να τον νοικιάσει ή να μείνει σε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Χορηγείται αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για 6 μήνες. Τριετής απαλλαγή από έμφυα συμπεριλαμβανομένων και των αγροτεμαχίων. Αναστολή συμβάσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες, με επιδότηση 534 ευρώ για τους εργαζόμενους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα δοθεί παράταση στην καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του στεγαστικού επιδόματος. Αθρηστικά, η έκτακτη χρηματοδότηση φτάνει στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος Τριαντόπουλος ενημέρωσε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία Ντάνιελ περιοχές και μέχρι στιγμής αγγίζουν τις 2.500 αυτοψίες σε περιοχές της Θεσσαλίας αλλά και τη Φθιώτιδα. Εξάλλου, η Υφυπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσίασε το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο σε 4 άξονες. Έλεγχος του νερού σε όλες τις περιοχές, στα κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος, για να διασφαλιστεί ότι όταν δίνεται νερό θα είναι ασφαλές για τους πολίτες. Οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας, τα λιμνάζοντα νερά είναι δυνητικά μολυντικά και υπάρχει αυξημένος αριθμός από νεκρά ζώα, οι οδηγίες είναι αναρτημένες. Επιδημιολογική επιτήρηση που αφορά λοιμώδη νοσήματα όπως γαστρεντερίτιδα.
Έχει ξεκινήσει ήδη εντομολογική επιτήρηση με μεγαλύτερη ένταση, καθώς η περιοχή δίνει κρούσματα του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με το όσα είπε η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, φιλοξενούμε από την προηγούμενη εβδομάδα οικογένειες στο Βόλο και μάλιστα επιτυχημένα να συνεχίζουμε αυτή τη φιλοξενία για ένα μήνα ακόμη. Είμαστε στη διάθεση των πολιτών για οτιδήποτε προκύψει. Οικογένειες με άτομα με αναπηρία μεταφέρθηκαν στον Αμπελώνα σε μια δύσκολη συγκυρία. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ο κ. Τριαντόπουλος, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αλλά και το επίδομα στέγασης παρατείνεται για 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι όποιος δικαιούχος έχει μια εγκριτική απόφαση, η οποία λήγει του Σεπτέμβριο, αυτόματα ανανεώνεται για 3 μήνες, ενώ αν η εγκριτική απόφαση λήγει τον Οκτώβριο, αυτόματα ανανεώνεται για 2 μήνες, χωρίς να χρειάζεται να κάνει καμία αίτηση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγεννάκης τόνισε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η καύση και ταφή των νεκρών ζώων και ήδη μεταφέρονται τα πρώτα ψυγεία φορτηγά για διαδικασία οργανωμένης ταφής σε επιπλέον σημεία όπως η Κοζάνη, η Αττική, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. Οι αποζημιώσεις θα δοθούν κανονικότατα και ο ΕΛΓΑ έχει ήδη αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες σε ζωοτροφές, τόνισε ο κ. Αυγεννάκης. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η ελληνική οικονομία έχει σήμερα τις δυνατότητες να ξεπεράσει ακόμη και μια τέτοια πρωτοφανή κλιματική κρίση, ωστόσο θα χρειαστεί και την αρρωγή της Ευρώπης, προκειμένου να μην επομιστεί μόνος του ο Έλληνας φορολογούμενος το μεγάλο κόστος που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία. Γι' αυτό αύριο Τρίτη θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στο Στρασβούργο. Υπέρ των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και των πυροπαθών του Εύρου θα διατεθεί το 10% των εσόδων της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τα εισιτήρια. Παράλληλα, το πρόγραμμα των συναυλιών της διοργάνωσης είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που επλήγησαν από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι μια απόφαση της διοίκησης της εταιρείας μας, να αφιερώσουμε καταρχήν συνολικά όλο το πρόγραμμα των συναυλιών στους πλημμυροπαθείς και στους πυροπαθείς του Εύρου, γιατί και εκείνοι τραβήξαν πολλά. Και επίσης, επειδή αυτές οι κινήσεις πρέπει να είναι και έμπρακτες και όχι μόνο σημειολογικές, να διαθέσουμε το 10% των εισπράξεων όλων των ημερών των εισιτήριων μας σε όλους όσους έχουν πληγεί. Και επειδή θα πρέπει να έχουμε και, αν θέλετε, κάνει σαφές το ποσό, αυτό θα αυξάνεται από τις 100.000. Δηλαδή 100.000 σίγουρα δίνει η εταιρεία και από εκεί και πέρα όσο περισσότερη συμμετοχή έχουμε τόσο θα αυξάνεται το ποσό. Γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο να δει στην έκθεση, να δει τους εκθέτες, τους 1.500 εκθέτες, να δει την τιμόμενη χώρα, τη Βουλγαρία, να δει τα διάφορα παράλληλα γεγονότα, να έρθει και στις συναυλίες και με αυτόν τον τρόπο και να ευχαριστηθεί με την επισκεφτή του στην έκθεση και να συνδράμει στην πρωτοβουλία που πήραμε για τους πλημμυροπαθείς και τους πυροπαθείς. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υπέρ των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και τις πυρκαγιές στον Εύρο θα διαθέσει η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ το 10% των εσόδων από τα εισιτήρια της 87ης ΔΕΘ με ελάχιστο ποσό της 100.000 ευρώ, ενώ το πρόγραμμα των Music Events Live που ξεκινά θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που βίωσαν και βιώνουν δραματικές στιγμές. Ο Εθνικός Εκθεσιακός Φορέας θα στηρίξει με την πολύτιμη παρουσία του κόσμου που αγαπά τη ΔΕΘ τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται θεωρώντας χρέος του να σταθεί στο πλευρό τους με τα μέσα που διαθέτει σε συνεργασία πάντα με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς και καλεί όλους να συνδράμουν την πρωτοβουλία του γεμίζοντας το εκθεσιακό κέντρο και αυξάνοντας το ποσό που θα διατεθεί προς βοήθεια. Παραιτήθηκε από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στον απόϊχο του θανάτου του Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά, στο Blue Horizon, αλλά και της μετέπειτα δήλωσής του που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τη θέση του αναλαμβάνει ο Χρήστος Τηλιανίδης, βουλευτής επικρατείας και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Βαρβιτσιώτης γνωστοποίησε την παραίτησή του. Ο ίδιος σημειώνει πως τις τελευταίες ημέρες γίνομαι και στόχος μιας επίθεσης που αποκτά όλο και πιο πολύ τοξικά χαρακτηριστικά. Μια δήλωσή μου που εύκολα παρερμηνεύτηκε προκάλεσε αγανάκτηση. Ζήτησα άμεσα ειλικρινή συγγνώμη. Σε καμιά περίπτωση δεν εξίσωσα το θύμα με τους θύτες. Σε καμιά περίπτωση δεν ξέπλυνα τις ευθύνες που έχει η πλειοκτήτρια εταιρεία, τις οποίες ακόμα αρνείται να αναλάβει, έγραψε. Στην πολιτική βρίσκομαι όλα αυτά τα χρόνια γιατί έχω μέσα μου βαθιά το αίσθημα της προσφοράς στην κοινωνία και την πατρίδα. Υπηρετώ τη δημόσια ζωή με αρχές και αξίες. Έχω μάθει να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και να μην κρύβομαι στα δύσκολα. Μπορεί για κάποιους να είμαι ένας καλός πολιτικός, για κάποιους άλλους όχι. Αλλά δεν δέχομαι να με πετροβολούν ως άνθρωπο. Η πολιτική μου διαδρομή και η προσωπική μου αξιοπρέπεια επιβάλλουν να μην παραμείνω στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Γι' αυτό και υπέβαλα στον Πρωθυπουργό την παραίτησή μου, τόνισε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Οι φωνικές και καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και οι εικόνες αποκάλυψης που έρχονται στο φως
με τους κατοίκους των περιοχών να παλεύουν για την επιβίωση κάτω από αντίξωες συνθήκες και πνιγμένοι κυριολεκτικά στα λασπόνερα, δεν έχουν αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, το κύμα ενδιαφέροντος και συμπαράστασης προς τους πληγέντες είναι τεράστιο, ώστε να υπάρξει μια ανακούφιση στους ανθρώπους αυτούς που βιώνουν τον απόλυτο εφιάλτη. Έτσι λοιπόν, κάλεσμα αλληλεγγύης στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας απευθύνει στους γονείς δημότες της Καλαμαριάς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της περιοχής. Ενώ είναι πρώτη μέρα για το σχολείο και τα πιο πολλά παιδιά πηγαίνουν με χαρά και με λαχτάρι, για κάποια παιδιά το κουδούνι του σχολείου δεν θα χτυπήσει. Οπότε μας απασχόλησε το ζήτημα αυτό που λέτε της αλληλεγγύης και κατά πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιους οι οποίοι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Με τη συγκίνηση να την κυριεύει, η πρόεδρος Ελένη Μαυροπούλου τονίζει πως τα σχολεία στη Θεσσαλία έχουν καταστραφεί από την πλημμύρα. Τα σπίτια τους είναι βυθισμένα στη λάσπη και οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί οικονομικά. Πενθούν συγγενείς και φίλους που χάθηκαν και αγωνιούν για αυτούς που αγνοούνται. Όταν βλέπεις το δικό σου το παιδί, κύριε Ρουμελιώτη, βλέπεις και τα παιδιά σχεδόν όλου του κόσμου και μας απασχολεί πραγματικά το βιωτικό επίπεδο τόσο των γονιών εδώ στην Καλαμαριά και των παιδιών, όσο και σε άλλες περιοχές. Τέτοιες δράσεις αλληλεγγύης έχουμε κάνει και άλλες και μάλιστα από ό,τι ξέρετε πιθανά είχαν τρομερή ανταπόκριση οι γονείς. Δηλαδή όταν είχαμε μαζέψει πράγματα για τους σεισμόπληκτους στην Τουρκία, πράγματα για τους πυρόπληκτους στον Εύρο, η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη και τόσο συγκινητική που σκεφτήκαμε ότι και με αυτόν τον τρόπο σαν γονείς απλά μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε κάπως. Να καλυφθούν κάποιες πληγές στα βασικά πράγματα. Μάλιστα, η κυρία Μαυροπούλου επισημαίνει με νόημα ότι η αλληλεγγύη είναι αχτίδα φωτός και ελπίδα, καλώντας όσους μπορούν να συνδράμουν και να σταθούν αρρωγοί στους συνανθρώπους μας που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να χτίσουν ουσιαστικά τη ζωή τους από το μηδέν. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Και από την άλλη, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια ολιγορία, μια καθυστέρηση και μια πολιτική, πώς να πούμε, ότι τη ζωή μας πρέπει να τη σώσουμε εμείς σαν γονείς, εμείς σαν συνάνθρωποι. Και η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Για όποιο λόγο είπατε σωστά, είτε είναι πλημμύρα είτε είναι οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι η αλληλεγγύη μπορεί να τουλάχιστον δίνει κουράγιο και ελπίδα. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι σε συνεργασία με τον Δημοκρατικό Σύλλογο Γυναικών συγκεντρώνονται τα εξής είδη. Εμφιαλωμένα νερά κατά προτεραιότητα, χυμή, συσκευασμένη τροφή έτοιμη για κατανάλωση όπως κονσέρβες, κομπόστες, φρυγανιές, παξιμάδια, μπισκότα, κρουασάν, μπάρες δημητριακών, παστέλια, γάλα σε σκόνη. Ήδη ατομικής υγιεινής όπως πάνες, μωρομάντιλα, σερβιέτες, χαρτικά, χαρτιά υγείας, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, μαξιλάρια, υπνοσακή, ρούχα και φόρμες, κάλτσες, παυσίπονα, αμμονία, αντισταμινικά, είδη καθαρισμού και φακή. Η συλλογή των προαναφερομένων ειδών θα γίνει σήμερα και αύριο κατά τις ώρες 6 με 9 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου Γυναικών Τραπεζούντος με Κυριακίδη. Σήμερα θα μαζέψουμε σήμερα και αύριο και θα τα συσκευάσουμε. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα είδη που ζητούνται, τα έχουμε στην ανακοίνωση αναλυτικά. Ναι. Θα τα πακετάρουμε, θα έρθουν φορτηγά να τα πάρουν και καλώς εγώ των πραγμάτων άμεσα θα φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Το μήνυμα που απευθύνει η κυρία Μαυροπούλου δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο από κανέναν. Όπως λέει εμφατικά, σήμερα εκείνοι, αύριο ίσως εμείς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε κοντά σε όσους υποφέρουν και έχουν ανάγκη τη στήριξη, τη βοήθεια αλλά και την αγάπη μας. Το κάλεσμά μας είναι καταρχήν να τα αποκριθούν στη δράση. Ήδη έχουμε τηλέφωνα και ραντεβού για να πάμε να μαζέψουμε πράγματα και τα σχολεία το έχουν διακινήσει. Το δεύτερο είναι αν μπορούν και να δουν μας βοηθήσουν, γιατί και η ταξινόμηση είναι αρκετά δύσκολη και επίπονη δουλειά. Και από την άλλη ότι τέτοιες δράσεις, αυτό που μας βοηθούν και σαν γονείς είναι και ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν ότι η αλληλεγγύη, πέρα από ότι είναι μια πράξη που βοηθάει τον άλλον, σε δένει και πιο πολύ και με τα προβλήματα του άλλου που ενδεχομένως κάποια στιγμή να είναι και δικά. Φυσικά, ανάλογες δράσεις πραγματοποιούν δεκάδες φορείς, σύλλογοι, δήμοι και περιφέρειες, με το ενδιαφέρον του απλού κόσμου να είναι συγκινητικό, αφού δεν είναι και λίγοι εκείνοι που προσφέρουν ακόμη και από το υστέρημά τους για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τη θεομηνία. Η Εταιρεία Ίδρυυσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης στη φετινή 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καλωσορίζει τους καταναλωτές στην ψηφιακή εποχή της εταιρείας. Ως επισκέπτης μπορεί να κάνει μια πληρωμή, να δηλώσει μια βλάβη ή να ενημερωθεί για κάποιες διακοπές υδροδότησης, είτε προγραμματισμένες ή κάποιες έκτακτες. Το πακέτο των νέων ηλεκτρονικών της υπηρεσιών MyEAF Portal παρουσιάζεται στο περίπτερο 15 στα 40, όπου οι επισκέπτες ενημερώνονται για το νέο ψηφιακό πόρταλ της εταιρείας, που μέσω κωδικών τάξης δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει πρόσβαση και να διαχειρίζεται το λογαριασμό του από όπου και αν βρίσκεται. Νομίζω ότι οι εξελίξεις όλη αυτή τη χρονιά, αλλά και την προηγούμενη,
αναδεικνύουν την σημασία της ψηφιοποίησης της λειτουργίας μιας εταιρείας όπως είναι η ΙΑΘ, είτε αυτό αφορά αυτή καθ' αυτή τη λειτουργία, τον έλεγχο των δικτύων, την καλύτερη λειτουργία των αντιλιοστασίων, είτε αυτό αφορά τη σχέση του καταναλωτή με την επιχείρηση. Ο κάθε καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει τους λογαριασμούς, θα έχει ιστορικό των λογαριασμών και των καταναλώσεων, θα μπορεί να δηλώνει βλάβες, θα μπορεί να βλέπει οφειλές και γενικότερα θα μπορείτε να εξυπηρετείτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, η νέα υπηρεσία της ΕΙΑΘ προσφέρει δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς πληρωμής λογαριασμού, όπως και δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ο καταναλωτής μπορεί να έχει πρόσβαση στο ιστορικό των πληρωμών και των λογαριασμών του, των καταναλώσεων και των αιτήσεων που σχετίζονται με κάθε παροχή σύνδεσή του. Μπορεί επίσης να επικαιροποιεί τα στοιχεία των συνδέσεών του και να παίρνει ειδοποιήσεις για ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, δόσεις διακανονισμού ή άλλες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας. Η εισαγωγή του πόρταλ που έχουμε πλέον σε λειτουργία και της εφαρμογής στο κινητό όχι μόνο θα κάνει ευκολότερη την ζωή του καταναλωτή και την λειτουργία του σε σχέση με την επιχείρηση, αλλά έχει και ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αν κανείς σκεφτεί τους όγκους χαρτιού που πρέπει να τυπώνονται και να μεταφέρονται για λογαριασμούς, που πλέον πραγματικά είναι κρίμα να γίνεται σήμερα, ή αν σκεφτεί τις μετακινήσεις που χρειάζεται για να έρθει κάποιος να επισκεφτεί τα γραφεία μας, ξοδεύονται καύσιμα, εκπέμπονται καυσαέρια. Επομένως, η ψηφιοποίηση που εφαρμόζουμε ως εταιρεία έχει μια σημαντική περιβαλλοντική διάσταση και αυτό είναι καλό να το έχει κανείς πάντα κατά νου. Παράλληλα, ο καταναλωτής μπορεί να δηλώνει βλάβες ίδρυψης, αποχέτευσης και να ενημερώνεται για την αποκατάστασή τους, όπως και για τις προγραμματισμένες ή έκτακτες διακοπές υδροδότησης. Πρωτίστως, μέσω του πόρταλ υποβάλλονται οι περισσότερες ηλεκτρονικές αιτήσεις για συναλλαγές με την εταιρεία. Εκτός της web έκδοσης, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και σε κινητή εφαρμογή Android και iOS.